Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο Σαμουήλ Β, στη σελίδα 324, κάπα δέλτα κεφάλαιο. Σαμουήλ, λοιπόν, Β, σελίδα 324, κεφάλαιο 24. «Και εξήφθη πάλιν η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και διήγηρε τον Δαβίδ εναντίον αυτών να είπε, είπαγε αρίθμησον τον Ισραήλ και τον Ιούδαν. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ιωάβ, τον αρχηγόν του στρατεύματος, ως σύτο μεταυτού, δίελθε τώρα, πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ από Δάν ως Βίρ Σαβέ, και απαρίθμησον τον λαόν, για να μάθω τον αριθμό του λαού. Και είπε ο Ιωάβ προς τον βασιλέα, ήθε Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στον λαόν εκατονταπλάσια αφότι είναι, και να είδωσε η οφθαλμή του Κυρίου μου του βασιλέως, πλην διατί ο Κύριός μου βασιλεύς επιθυμεί το πράγμα τούτο. Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσεν επί τον Ιωάβ και επί τους αρχηγούς στρατεύματος, και εξήλθεν ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατεύματος απέβρωσαν του βασιλέως για να παριθμίσουν τον λαόν του Ισραήλ. Και διέβησαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν εν Αροήρ εκ των δεξιών της πόλεως της εν μέσω της Φάραγκος Γάδ και προς Ιαζήρ. Έπειτα ήλθον εις Γαλάδ και στην γην Ταχτήμ Οδσί, και ήλθον εις Δα Ιαν-Αν και πέριξ έως της Σιδόνος, και ήλθον εις το Φρούριον της Τύρου και εις πάσας τας πόλης των Εβαίων και των Χαναναίων, και εξήλθον κατά τον νότιον του Ιούδα εις Βιρ Σαβέ. Αφού δε περιόδευσαν πάσαν την γην, ήλθον εις Ιερουσαλήμ εις το τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και έδωκεν ο Ιωάβ εις τον βασιλέα το κεφάλαιον της απαριθμίσεως του λαού, και ήσαν ο Ισραήλ 800.000 άνδρες δυνάμεως ήρωτες ρομφαίων, και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδιά του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν, αφού απειρίθμισε τον λαόν, και είπε ο Δαβίδ προς τον Κύριον, «Ημάρτησα σφόδρα, πράξας τούτο, και τώρα δέω μέσου Κύριε, αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου, ότι εμοράθην σφόδρα». Και ότε σηκώθη ο Δαβίδ, το πρωί ο λόγος του Κυρίου ήλθε προς τον Γάδ, τον προφήτη, το βλέποντα του Δαβίδ, λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ. Έκλεξον εισέ αυτόν εν εκ τούτων και θέλω σικάμι αυτό». Ήλθε λοιπόν ο Γάδ προς τον Δαβίδ και ανήγγειλεν προς αυτόν και είπε προς αυτόν, «Θέλεις να επέλθωσι επί σε 7 έτη πείνας επί την γην σου, ή 3 μήνας να φεύγεις απέμπροσθεν των εχθρών σου και να σε διώκωσι, ή 3 ημέρας να είναι θανατικόν εν τη γη σου. Τώρα συλλογίστητε και ιδέ ποιαν απόκριση θελοφέρει προς τον αποστήλαντά με». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ, «Στενάμι πανταχώδεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν εις την χείραν του Κυρίου, διότι είναι πολύ εκτιρμή αυτού, εις χείραν δε ανθρώπου, ας μην πέσω». Απέστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικών επί τον Ισραήλ από πρωίας μέχρι του διορισμένου χρόνου, και απέθανον εκ του λαού από Δάν έως Βυρσαβεδέ 70.000 ανδρών. Και ότε ο άγγελος εξέτεινε την χείραν αυτού κατά της Ιερουσαλήμ για να απολέσει αυτήν, μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού και είπε προς τον άγγελον στις έκαμεν εν το λαό την φθοράν, «Αρκεί ήδη, σύρε τη χείρα σου». Ήτο δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίων του Αλωνίου του Ορνάτου Αβουσαίου. Και ελάλησε ο Δαβίδ προς τον Κύριον, ότε είδε τον άγγελον τον θανατώνοντα των λαών και είπεν, «Ιδού εγώ ήμαρτον και εγώ ηνόμησα, ταύτα δε τα πρόβατα τι έπραξαν, κατ' εμού λοιπόν έστω η χείρ σου και κατά του οίκου του πατρός μου». Και ήλθεν ο Γάδ την ημέραν εκείνη προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Ανάβα, στήσον θυσιαστήριον εις τον Κύριον εν το Αλωνίο Ορνάτου Ιεβουσαίου». Και ανέβη ο Δαβίδ κατά τον λόγο του Γάδος προσέταξε ο Κύριος, και ανέβλεψε τον Ορνά και είδε τον βασιλέα και τους δούλους αυτού ερχομένους προς αυτόν, και εξήλθε Ορνά και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού ως εδάφους. Και είπε Ορνά, «Γιατί ήλθεν ο Κυριός μου βασιλεύς προς τον δούλον αυτού?» Και είπε Δαβίδ, «Δια να αγοράσω το Αλώνιον παρασού, δια να οικοδομήσω θυσιαστήριον εις τον Κύριον και να σταθεί η πληγή από του λαού». Και είπε ο Ορνά προς τον Δαβίδ, «Ας λάβει ο Κυριός μου βασιλεύς και
και ας προσφέρει εις θυσίαν ό,τι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ιδού οι βόες εις ολοκαύτωμα και τα λονικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοών δια ξύλα. Τα πάντα έδωκε ορνά ως βασιλεύς εις βασιλέα. Και είπε ο Αρνά προς τον βασιλέα, Κύριος ο Θεός σου να ευαρεστηθεί είσαι. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αρνά, ουχή, αλλά θέλω εξάπαντος αγοράσει αυτό παρασού δια αντιπληρωμής. Διότι δεν θέλω προσφέρει ολοκαυτώματα εις τον Κύριον των Θεών μου δωρεάν. Και ηγόρασαν ο Δαβίδ το Αλώνιον και τους βόες δια πεντήκοντα σύκλων αργυρίου. Και οκοδόμησαν ο Δαβίδ εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς και εξηλαιώθη ο Κύριος προς την γην και εστάθη η πληγή από του Ισραήλ. Αμήν. Κάποια στιγμή εξήφθη πάλι η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ. Αυτή τη φορά δεν μας λέει γιατί. Θέλει είστε η προσφορά του Κυρίου. Πάσος της περνάει στην απαρίθμηση από 20 ετών ηλικίας και πάνω θέλει δώσει προσφοράν εις τον Κύριον. Ο πλούσιος δεν θέλει δώσει πλειότερον και ο φτωχός δεν θέλει δώσει ο λιγότερον η μίσεως σύκλου. Όταν δίδωσε την προσφοράν εις τον Κύριον δια να κάμωση εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών αυτών και θέλεις λάβει το αργύριον της εξηλαιώσεως παρά των ιών Ισραήλ και θέλεις μεταχειριστεί αυτό στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει είστε εις τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου για να γίνει εξηλαίωσης υπέρ των ψυχών. Η απαρίθμηση ήταν κάτι που δεν άρεσε στο Θεό, γι' αυτό και όταν έπρεπε να γίνει ο Θεός είχε προσδιορίσει τα δίδραχμα τα οποία αργότερα ζήτησαν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ένα λίτρο υπέρ της ψυχής για να μην απολεστεί και για να μην έρθει πληγή. Αυτό όμως ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη λέει ο Λόγος του Θεού ότι εξεύροντες ότι εσείς δεν λυτρωθήκατε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμμόμου και ασπίλου. Και είναι και η μεγάλη διαφορά ότι τώρα υπάρχει σωτηρία και θεραπεία εκ της μετανοίας με το αίμα του Ιησού Χριστού το οποίο δόθη αντίλυτρον υπέρ των ψυχών ημών. Όμως τότε ήταν σοβαρό το γεγονός γιατί μάλιστα ο Δαβίδ χρησιμοποίησε και μία έκφραση πολύ σοβαρή, διαβάζω στο 2 εδάφιο από το ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο και είπε ο βασιλεύς προς τον Ιωάβ, τον αρχηγόν του στρατεύματος, ότι σήτω μετ' αυτού,
διέλθε με τα πάσας, τώρα πάσας τας φυλάς του Ισραήλ από Δάν έως Βυρσαβεέ και απαρίθμισον των λαών, δια να μάθω εγώ τον αριθμό του λαού. Ήταν κάτι δηλαδή που αποσκοπούσε στην περιέργεια ή στην υπερηφάνεια ή σε οποιοδήποτε άλλο συνέστημα επικρατούσε εκείνη τη στιγμή στο Δαβίδ, καθώς ο Θεός επέτρεψε να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και βρέθηκε αδόκιμος. Ο πειρασμός δεν τον οδήγησε στην υπομονή για να δοκιμαστεί η πίστη του, καθώς δοκιμάστηκε η πίστη του, αλλά αμέσως υπάκουσε σε αυτό το οποίο του πρότεινε ο διάβολος, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει κιόλας όταν ήρθε η πρώτη αντίσταση και αντίδραση από τον Ιωάβ, γιατί να το κάνεις αυτό, και μάλιστα του ευχήθηκε να γίνει εκατονταπλάσιος ο στρατός του Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ επέμενε, καθώς είχε την εξουσία αυτή, και όταν κάποιος έχει εξουσία όπου και να έχει, είτε στην οικογένειά του ο πατέρας, είτε στα παιδιά της η μητέρα, είτε στη δουλειά μας, είτε στην εκκλησία, την εξουσία πρέπει να τη χρησιμοποιούμε πάντοτε με προσευχή και με οδηγία Θεού. Ο Δαβίδ είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, πάντοτε προσευχότανε, ρωτούσε τον Κύριο. Εδώ όμως έπεσε στην παγίδα. Πήγαν, απαρίθμησαν, επέστρεψαν, 800.000 βρέθηκαν ότι είναι οι στρατιώτες, ο στρατός του Ισραήλ, και 500.000 ο στρατός του Ιούδα. Όταν του είπαν τους αριθμούς, τότε λέει η Γραφή, η καρδιά του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν. Ήλθε εις εαυτόν. Ειλικρινής, πολύ ειλικρινής είναι ο Δαβίδ, άλλωστε και ο Θεός μαρτύρησε ότι είναι άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Συνειδητοποίησε αμέσως, αφού όμως εκτελέστηκε η ανομία, την ανομία, και η αντίδρασή του ήταν η πρέπουσα. Είπε ο Δαβίδ προς τον Κύριο, εξομολογήθηκε την αμαρτία του στον Κύριο, η πρέπουσα αντίδραση. Κατάλαβα το λάθος μου, κατάλαβε το λάθος του και πήγε αμέσως στο Θεό. Δεν προσπάθησε να το δικαιολογήσει, να το καλύψει, να το κρύψει. Αλλά αμέσως, μόλις κατανόησε ότι αυτό που έκανε δεν το θέλει ο Θεός, πήγε στο Θεό και του είπε «αμάρτησα σφόδρα, πράξας τούτο». Και τώρα σε παρακαλώ Κύριε, αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου, γιατί χάζεψα, εμοράθην σφόδρα. Πώς το έκανα εγώ αυτό? Όμως η μεγάλη διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη είναι το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που καθαρίζει την καρδιά μας, που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, που καθαρίζει τη συνείδησή μας, και μάλιστα με ένα καθαρισμό πλήρη, απόλυτο και τέλειο, ώστε όλες οι αμαρτίες, ό,τι και αν κάνουμε, αν ζητήσουμε το αίμα του Χριστού, τις ρίγνει ο Θεός στα βάθη των θαλασσών και δεν μπορεί να τις βρει κανένας. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως αυτό δεν ίσχυε, γιατί δεν υπήρχε θυσία υπέρ των αμαρτιών ζωντανή, δεν υπήρχε ο μέγας αρχιερεύς, ο ποιμένας των προβάτων του Κυρίου δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα να πρέπει να υπάρξει η συνέπεια της αμαρτίας. Γιατί οι αμαρτίες έχουν συνέπειες. Έστω και αν τότε είχαν συνέπειες πολύ σοβαρές, μέχρι και λιθοβολισμό. Αν δηλαδή συνλαμβάνεται κάποιος μοιχός ή κάποια μοιχευωμένη επ' αυτοφόρο, δεν υπήρχε θεραπεία, σωτηρία, δεν υπήρχε μετάνοια, αλλά με τα πάσης βεβαιότητας ελιθοβολούντο ή τι αυτε, λέει η Γραφή. Ο Δαβίδ μετενόησε και ο Θεός άκουσε την προσευχή του, δέχτηκε την εξομολόγησή του, αποδέχθηκε τη μετανοιά του, γιατί το να μετανοήσεις είναι ταπείνωσης.
Βρήκε χάρη από το Θεό και άμεσα έστειλε τον Γάδ με επιοίκεια που ίσχυε τότε στην Παλαιά Διαθήκη, τον Γάδ τον προφήτη, το βλέποντα, και του είπε, πήγαινε, του είπε ο Θεός, γιατί εγώ θα προβάλλω στον Δαβίδ τρία πράγματα να διαλέξει μία από τις τρεις ποινές και συνέπειες, ώστε για να γίνει εκδίκασης, για να βρει χάρη, για να τελειώσει το αμάρτημά του αυτό. Και ο Γάδ πήγε προς τον Δαβίδ και τον έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να διαλέξεις, τι θέλεις. 7 χρόνια πείνα στη γη σου, ή 3 μήνες να φεύγεις έμπροσθεν τον εχθρό σου και να σε διώκουνε, ή 3 μέρες να είναι θανατικός στη γη σου. Και οι 3 αυτές ποινές είχαν άμεση συνέπεια τη μείωση του αριθμού των στρατευμάτων του Δαβίδ. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μετράει για να δει πόσο δυνατός είναι, η συνέπεια που θα έχει είναι να μικρύνει η δύναμή του. Όταν μετράει πόσο τον ευλόγησε ο Θεός, η άμεση συνέπεια είναι να μικρύνει η ευλογία του Θεού. Δεν μετράμε, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει δεν συγκρίνουμε κιόλας. Γιατί ο άνθρωπος που συγκρίνει είναι ανόητος. Γι' αυτό και λέει ο Δαβίδ εμοράνθην. Έγινε ανόητος που έκανε αυτό το μεγάλο λάθος, ενώ το ήξερε. Δεν αρέσει στο Θεό να μετράμε και να καυχόμεθα ή να ελπίζουμε σε αυτά που ο Θεός μας χάρισε. Αντιθέτως, όσο μένουμε ταπεινοί, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα μας χαρίζει. Και όσο κάνουμε και καλή διαχείριση της ευλογίας του Θεού. Είναι πολύ σοβαρό πώς διαχειρίζεσαι τα πράγματα που ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί. Αν τα διαχειρίζεις σύμφωνα με το θέλημά Του, σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, και μάλιστα χωρίς να ζητάς μόνο το δικό σου το συμφέρον, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε και το συμφέρον των άλλων. Να μην μας αρέσει να αρέσουμε στον εαυτό μας, αλλά να αρέσουμε περισσότερο στους άλλους, όπως ο Χριστός λέει η Γραφή, καθώς είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε έπεσαν σε μένα, γιατί εγώ κάθισα να πέσουν. Δέχτηκα. Δεν έφυγα, δεν φύλαξα τον εαυτό μου. Άρα αυτοί που σε ονείδησαν τα βάλαν μαζί μου, γιατί εγώ ομολόγησα το όνομά σου. Δεν έκρυψα το όνομά σου. Και όπως ο Θεός απέστειλε τον Χριστό, έτσι και ο Χριστός αποστέλει εμάς. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, θα τολμούσα να πω όλες τις φορές που ονειδίζεται ο χριστιανός, ονειδίζεται επειδή είναι του Χριστού. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι απατεώνας ή άδικος, αλλά και αν είναι έτσι, αν μετανοήσει, ο Χριστός τον ελευθερώνει και πάλι ονειδίζεται επειδή μετανόησε. Τώρα ο Δαβίδ πρέπει να εκλέξει ανάμεσα σε αυτά τα 3, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, και τα 3, μα πάρα πολύ σοβαρά. 7 χρόνια πείνας. Ξέρετε τι θα πει πείνα? Να βλέπεις τους ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα? Δεν είναι αστείο πράγμα. 7 χρόνια. Εντάξει, να είναι 10 μέρες, 20 μέρες, βολεύεται. 7 χρόνια. 3 μήνες να υπερισχύουν οι εχθροί του Δαβίδ στον πόλεμο. Και αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Μεγάλο κακό. Και τέλος 3 μέρες θανατικό από τον ίδιο το Θεό στη γη. Ξέρεις, θα πει να εκδηλώνεται η οργή του Θεού επάνω στον άνθρωπο, ή επάνω σε μια οικογένεια, επάνω σε μια εκκλησία, ή επάνω σε ένα λαό, η οργή του Θεού. Γιατί υπάρχει μεν η διαφορά σε εμάς να μετανοήσουμε και να σωθούμε, να ελευθερωθούμε, να γλιτώσουμε, αλλά αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, η κρίση έρχεται όμως.
είτε από πείνα, είτε από πόλεμο, είτε από θανατικό από το Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να στεκόμαστε με φόβο Θεού και να διακρίνουμε αυτά τα οποία ανεβαίνουν στην καρδιά μας, από ποιον είναι. Γιατί ο διάβολος έχει ένα τόξο και βέλη πεπειρωμένα που στοχεύουνε την πίστη των παιδιών του Θεού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας δείχνει τη θεραπεία, να σηκώσουμε την ασπίδα της πίστεως για να σβήσουμε τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Εάν δεν σηκώσουμε την ασπίδα της πίστεως, θα μας πληγώσουνε. Θα μας πληγώσουνε και θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Και βρισκόμαστε πολλές φορές, όταν δεν προσέχουμε, σε τέτοιες δύσκολες θέσεις. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει στείλει τον Χριστό τώρα, που είναι το φρούριό μας, που είναι το καταφύγιό μας, που είναι ο σωτήρας μας, που είναι ο λυτρωτής μας. Ο Δαβίδ σκέφτηκε και σκέφτηκε σωστά. Αφού μετενόησε, αφού ταπεινώθηκε, έπαψε να είναι ανόητος. Και σκέφτεται τώρα με σοφία. Και λέει, το να πέσω σε χέρια ανθρώπων, είτε με 7 χρόνια πείνας ποιος θα μου δίνει να φάω, θα εξαρτώμαι από ανθρώπους, δύσκολο το πράγμα. 3 μήνες πόλεμο, θα πέσω στα χέρια των εχθρών μου, δύσκολο το πράγμα. Και 3 μέρες θανατικό, δύσκολο, αλλά είναι τα χέρια του Θεού και ο Θεός είναι εκτήρμον ελεήμων. Είναι ωραίο κριτήριο επιλογής. Να εκλέγουμε πάντοτε το χέρι του Θεού στη ζωή μας. Είναι ασφαλές. Δεν εννοώ μόνο σε περίοδο κρίσης ή αναμίας ή ακόμη και παιδείας και διόρθωσης ή δοκιμασίας, αλλά και σε περίοδο ευλογίας. Τη ζωή μας είναι ανάγκη να την έχουμε πάντοτε στη διάθεση του Θεού. Αλλά με επίγνωση, με σοβαρότητα και χωρίς διακοπές, συνεχόμενα. Εγώ έχω να κάνω, έτσι πρέπει να λέμε, εμείς έχουμε να κάνουμε μόνο με το Θεό. Ούτε με ανθρώπους, ούτε με το διάβολο και το σατανά. Και όταν έχουμε αυτή τη βεβαιότητα μέσα μας και αυτή τη σκέψη μέσα μας, να έχουμε διακόψει τελείως τις σχέσεις μας και με τον διάβολο και με τον κόσμο, τότε είμαστε στα χέρια του Θεού. Και στην ταλαιπωρία μας ο Θεός θα είναι μαζί μας και στην ευλογία μας πάλι ο Θεός θα είναι μαζί μας. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση, που δεν είναι εύκολο. Και ιδίως δεν είναι εύκολο να είναι συνεχόμενο. Να έχουμε διακόψει τελείως τις σχέσεις μας με τις πονηριές και τις πανουργίες του διαβόλου. Ο χριστιανός είναι αγαθός, δεν είναι πονηρός. Δεν συμπεριφέρεται όπως τα πνεύματα της πονηρίας, ούτε συμπεριφέρεται όπως τα πνεύματα της αντιστάσεως. Ούτε αντιστέκεται στην αλήθεια, ούτε πονηριάς κάνει, ούτε πονηρά σκέφτεται. Και αν συμβεί αυτό, γιατί είμαστε άνθρωποι και δεν αποκλείεται, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μην παραδεινόμεθα σε σκέψεις πονηρές, υποκριτικές και πόσο μάλλον σε ενέργειες. Γιατί τότε δεν έχουμε διακόψει σχέση με τον διάβολο, αλλά επίσης πρέπει, απαραίτητο είναι να έχουμε διακόψει τη σχέση μας και με τον κόσμο. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει, ο Παύλος λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, ότι εγώ είμαι νεκρός για τον κόσμο και ο κόσμος είναι νεκρός για μένα. Γι' αυτό και αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γιατί πάνω στο σταυρό ο Χριστός ήταν νεκρός. Ο Θεός να μας δίνει αυτή την νόηση και αυτή την αφιέρωση.
ότι εμείς είμαστε από άλλο κόσμο. Το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Άλλο είναι το πολίτευμα το δικό μας. Άλλοι είναι οι νόμοι τη δική μας. Δεν έχουμε τα διατάγματα των εθνών. Βεβαίως υποτασσόμεθα στους νόμους του κράτους, αλλά εμείς κυβερνόμεθα από τους νόμους της Βασιλείας των Ουρανών που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εάν λοιπόν έχουμε διακόψει σχέσεις με τον διάβολο και τις συνήθειές του και την νοοτροπία του, αλλά και με τον κόσμο και τις συνήθειές του και την νοοτροπίες του, τότε είμαστε στα χέρια του Θεού. Και στα λάθη μας ο Θεός θα κάνει χάρη. Και στην ταλαιπωρία μας ο Θεός θα είναι μαζί μας. Ξέρετε τι θα πει ο Θεός είναι μαζί μας? Ο Θεός αυτός είναι ο Θεός των νυκτηρμών, πατέρας των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Στη θλίψη σου να σε παρηγορεί ο Θεός. Α. Συνάντησα πριν λίγες μέρες μια αδερφή που ο άντρας είχε πεθάνει και είναι μόνη της. Και τη χαιρέτησα, της λέω, τι κάνεις αδελφή μου? Μου λέει, είμαι πολύ καλά με την παρηγοριά του Κυρίου. Και χάρηκα, γιατί το πρόσωπό της έλαμπε. Είναι σε θλίψη, είναι σε δοκιμασία. Να σας πω και ποια είναι, είναι η γυναίκα του Βαγγέλη του Μενεξή. Δεν είναι κρυφό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τα παιδιά της είναι μεγάλα, παντρευτήκαν, αυτή είναι τώρα μόνη της. Δεν είναι απλό πράγμα. Τι κάνεις αδελφή Χρυσάνθη? Είμαι πολύ καλά με την παρηγοριά του Κυρίου. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με τον διάβολο και με τον κόσμο. Καμία σχέση. Μα ζούμε μέσα στον κόσμο. Ζούμε, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Τούτου είμαστε εκ του ουρανού, εκ της Βασιλείας των Ουρανών. Από τον άλλο κόσμο είμαστε. Και από εκεί περιμένουμε σωτήρα. Αυτή την επιλογή λοιπόν έκανε ο Δαβίδ. Λέει, μην πέσω στα χέρια ανθρώπων, ούτε στα χέρια του κόσμου και του διαβόλου. Αλλά να πέσω στα χέρια του Θεού, βέβαια, θα τιμωρηθώ. Έκανα σοβαρό πράγμα και όπως είπαμε δεν υπήρχε τότε και το αίμα του Χριστού. Αλλά ας πέσω στα χέρια του Θεού, ο οποίος είναι εκτήρμων και ελεήμων. Και όντως έτσι έγινε, γιατί βγήκε άγγελος εξολοθρευτής, θανατώθησαν 70.000 άνδρες από τους 1.300, 1.300.000, και όταν συνεχιζόταν το κακό και πλησίασε την Ιερουσαλήμ, ο Κύριος σπλαχνίστηκε την Ιερουσαλήμ και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ενώ από όλο τον Ιούδα και τον Ισραήλ το θανατικό ίσχυε, μόλις έφτασε στην Ιερουσαλήμ, που η Ιερουσαλήμ στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία του Χριστού, σπλαχνίστηκε και σταμάτησε. Και είπε αρκείος εδώ. Δηλαδή ο Θεός την Εκκλησία, και αν πούμε μάλιστα ο Χριστός την ύμφη του, τη σπλαχνίζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Με ιδιαίτερο τρόπο. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι σε ασφάλεια. Είναι σε σιγουριά. Η Εκκλησία είναι περιφραγμένη, φρουρούμενη. Άγγελοι είναι κύκλο των φοβουμένων αυτών. Στρατοπεδεύουνε στρατόπεδο αγγέλων. Κύκλο των φοβουμένων αυτών. Και πού κατοικούν οι φοβούμενοι τον Θεό? Μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ένας φοβάται τον Θεό δεν μπορεί να είναι έξω από την Εκκλησία. Μέσα στο σώμα του Χριστού. Μέσα στο σώμα του Χριστού υπάρχει υγεία, μέσα στο σώμα του Χριστού υπάρχει θεραπεία, μέσα στο σώμα του Χριστού υπάρχει διδασκαλία, μέσα στο σώμα του Χριστού υπάρχει και επιστράτευση. Η Εκκλησία είναι και σχολείο, γιατί έχει δάσκαλο τον Χριστό και καθηγητή, είναι και νοσοκομείο, γιατί έχει γιατρό τον Χριστό και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα των ανθρώπων, αλλά είναι και στρατόπεδο,
Ο βασιλιάς είναι ο Χριστός που κάνει επιστράτευση. Σπλαχνίστηκε την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή μένοντας μέσα στην εκκλησία. Και τι σημαίνει μένω μέσα στην εκκλησία? Συμμετέχω στη λειτουργία της. Δηλαδή στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην προσευχή, στη διδαχή των Αποστόλων. Μένω μέσα στην εκκλησία. Τι άλλο? Δεν παραλείπω να συνέρχομαι συχνά, όπως λέει ο Παύλος, μερικοί λένε, αλλά παρευρίσκομαι σε όλες τις δραστηριότητες της εκκλησίας. Γιατί? Για να κάνουμε καλή παρέα? Όχι. Για να εξητήσουμε τον Κύριο. Για να μας μιλήσει ο Θεός. Για να μας ελέγξει ο Θεός. Για να μας διδάξει ο Θεός. Για να μας οικοδομήσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Γιατί είπε εσύ ότι εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Αλλά και για να μας θεραπεύσει. Να καθαρίσει την καρδιά μας. Να καθαρίζει τη συνείδησή μας. Να μας οδηγεί την οδόν στην οποία πρέπει να περπατούμε. Να μας εκπαιδεύει μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Να μας οικοδομεί μέσα στις προσευχές. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει ασφάλεια, γιατί είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όταν λοιπόν έφτασε ο άγγελος που θανάτωνε και πλησίασε την Ιερουσαλήμ, ο Θεός σπλαχνίστηκε την Ιερουσαλήμ και του είπε σταμάτα. Αλλά δεν σταμάτησε τυχαία σε ένα σημείο. Σταμάτησε πάνω από το αλώνι του Ορνά. Αυτός ο τόπος ήταν ένας τόπος ιδιαίτερος, τον οποίο είχε εκλέξει ο Θεός μέσα στην Ιερουσαλήμ. Λέει η Γραφή, και αν θέλετε να το δούμε και μαζί, στην 420 σελίδα, τρίτο κεφάλαιο, διαβάζω: «Και ήρχισε ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ εν το όρι Μοριά», εκεί που έστειλε ο Θεός τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ, «και εκεί όπου εφάνει ο Κύριος εις τον Δαβίδ τον πατέρα αυτού, εν το τόπο το οποίο ετοίμασε ο Δαβίδ, εν το αλωνίο ορνά του Ιεβουσαίου». Άρα εκεί που τον σταμάτησε ο Θεός τον άγγελο, δεν ήταν ένας τόπος τυχαίος. Ό,τι γίνεται στη ζωή και στο έργο του Θεού δεν είναι στην τύχη. Είναι ο τόπος στον οποίο οδήγησε ο Θεός τον Αβραάμ για να θυσιάσει τον Ισαάκ, και εκεί βρήκε μπλεγμένο στα ξερά κλαριά το κρυάρι το οποίο θυσίασε στη θέση του Ισαάκ, και είναι εκεί που αργότερα, πολύ αργότερα, με οδηγία Θεού, με διαταγή Θεού, ο Σολομών θα οικοδομήσει το ναό του Θεού. Αυτό λοιπόν το χωράφι, το αλώνι, ο Θεός τώρα μέσα από την κρίση και την τιμωρία, θα λέγαμε, της αμαρτίας του Δαβίδ, μέσα από το κακό θα βγάλει ένα πολύ μεγάλο καλό. Θα το αποκαλύψει του Δαβίδ που να κάνει θυσιαστήριο στο Θεό και να το αγοράσει για θυσιαστήριο. Βλέπετε ότι ο Θεός, αδελφοί, έχει ωραία σχέδια. Άφησε στον διάβολο να τον πειράξει. Χάρηκε ο διάβολος. Αλλά δεν ήξερε ο διάβολος ότι με αυτό το πείραγμα, με αυτό τον πειρασμό, με αυτή την ήττα του Δαβίδ, ο Θεός θα φανερώσει τον τόπο που θα χτιστεί αργότερα ο ναός του δικός του. Πάντοτε ο Θεός, αδελφοί, ό,τι κάνει, το χρησιμοποιεί για τη δόξα του και για το έργο του. Βεβαίως πότε? Όταν ο άνθρωπος του Θεού μετανοεί, όπως μετανόησε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, βλέποντας ότι στάθηκε ο άγγελος πάνω από το αλώνιο και είδε το κακό, το θανατικό που έπεφτε, προσευχήθηκε και λέει: «Θεέ μου, εγώ αμάρτησα. Τι φταίει τα πρόβατα αυτά?» Άρεσε στο Θεό. Έβαλε την ψυχή του υπέρ των προβάτων.
Είναι ποιμένας καλός ο Δαβίδ. Και είναι ποιμένας καλός γιατί έχει αναγνωρίσει τον Κύριο για δικό του ποιμένα. Όπως υποτάσσεται στις εντολές του ποιμένα του, έτσι έχει και την εξουσία, θα τολμούσα να πω, ή τη χάρη, να ζητάει χάρες από τον ποιμένα του. Και να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εμένα θανάτωσε και τον οίκον μου. Τι φταίνε αυτά τα πρόβατα να θανατωθούνε? Είναι ιδιαίτερο πρόσωπο μέσα στη γραφή ο Δαβίδ. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο πατέρας του Ιησού Χριστού. Εκ του οίκου Δαβίδ θα βγει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πολύ σοβαρό γεγονός. Και εκείνη την ημέρα ήρθε προς τον Δαβίδ ο Γάδ, σταλμένος από το Θεό, λέγοντάς το ανάβα και στήσε θυσιαστήριον στον Κύριο, στο αλόνι του Ορνάτου Ιεβουσαίου. Με απόλυτη οδηγία. Για να γίνει το θέλημα του Θεού για χρόνια μακριά, για μετά. Αυτά που κάνει ο Θεός τώρα στη ζωή μας, τα κάνει για να τα απολαύσουμε μετά. Το να είσαι παιδί του Θεού δεν είναι απλό. Η δοκιμασία και η παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Αλλά θα βρεις μπροστά σου την ευλογία του Θεού, αν μείνεις. Μπορεί να ταλαιπωρούμεθα, αλλά μπροστά μας είναι η ευλογία του Θεού. Και δεν εννοώ εδώ στη γη μόνο, αλλά το σημαντικότερο είναι στον ουρανό. Ξέρετε τι θα πει να βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων? Επειδή για λίγα χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι στο Χριστό, να σε 5, 10, 20, 50, 70, 80 χρόνια στο Χριστό, πολύ λίγα. Και τα παθήματα του παρόντος αιώνος είναι πολύ μικρά μπροστά στη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε αυτούς που θα μείνουν έως το τέλος. Πολύ μικρή, πολύ μικρά σήματα. Και ο Δαβίδ, κατά το Λόγο του Θεού, τον οποίον ελάλησε δια του προφήτου του Γάδ, έτρεξε, έφτασε τον Ορνά και ο Ορνά είδε τον βασιλέα να έρχεται προς αυτόν. Τιμή μεγάλη, στο χωράφι του, στο αλόνι του, στο σπίτι του, ο βασιλιάς. Ο Ορνά τον προσκύνησε και είπε ο Ορνά, για ποιο λόγο ήρθε ο Κύριος μου ο βασιλιάς σε μένα το δούλο του? Και ο Δαβίδ δεν πήγε εκεί για πλάκα, δεν πήγε να κάνει βόλτα. Είχε αποστολή. Ξέρετε τι θα πει αποστολή? Εντολή. Και πρέπει να την εκτελέσει άμεσα. Και πρέπει να την εκτελέσει σωστά. Όχι με τσιγκουνιές. Όχι με γκρίνιες. Όχι με παράπονα. Την αποστολή μας, την αποστολή που μας έχει δώσει ο Θεός, πρέπει να την εκτελούμε σωστά. Τι θα πει σωστά? Με πίστη στο Θεό και με καρδιά ανοιχτή. Γι' αυτό ενώ μπορούσε να διατάξει τον Ορνά και να του πει δώσε μου το χωράφι σου, αν και δεν θα ήταν γραφικό, ο Δαβίδ είπε, ήρθα να αγοράσω το αλώνιο παρασού για να οικοδομήσω θυσιαστήριον εις τον Κύριον και να σταθεί η πληγή από του λαού. Να αγοράσω. Ο Θεός δεν του είπε πήγε να αγόρασε. Του είπε στήσε θυσιαστήριο εν δικαιοσύνη και με καρδιά ανοιχτή και μεγάλη, χωρίς να θέλει να δικήσει κανέναν, ιδιαίτερα στο να εκπληρώσει την εντολή του Θεού και την αποστολή του. Την αδικία ο Δαβίδ και κάθε άνθρωπος του Θεού τη φοβάται. Καλύτερα να χάσω, να ζημιωθώ, παρά να ζημιώσω κάποιον. Ναι. Ο Ορνά τ' άκουσε και λέει, όχι, όχι, ας το πάρει ο Κύριος μου, ο βασιλιάς, και ας προσφέρει θυσία στον Κύριο, ό,τι του φαίνεται αρεστό. Να τα βόδια μου για ολοκαύτωμα, να τα αλωνικά μου εργαλεία και τα εργαλεία των βοών διαξύλα. Και λέει ένα ωραίο εδάφιο.
τα πάντα έδωκε ορνά ως βασιλεύς εις τον βασιλέα. Τα πάντα έδωκε ορνά ως βασιλεύς εις τον βασιλέα, χωρίς δισταγμό, χωρίς σκέψη, χωρίς συμφέρον, χωρίς επιφύλαξη, όλα, όλα. Δεν είναι βασιλιάς, ο άλλος είναι βασιλιάς. Αλλά στη σχέση του με το βασιλιά συμπεριφέρθηκε σαν βασιλιάς. Ο βασιλιάς για μας είναι ο Κύριος. Ο Κύριος μας είναι ο βασιλιάς, ο οποίος τι κάνει. Μας προσφέρει τα πάντα. Τη ζωή του. Την ουράνια δόξα του. Την ψυχή του έβαλε υπέρ ημών. Ό,τι ήταν να κάνει ο Χριστός για σας, για μένα, για τον κάθε έναν από εμάς, το έχει κάνει. Και το κάνει. Ό,τι είναι δυνατό να γίνει, ό,τι είναι δυνατό να μας προσφέρει, μας το προσφέρει. Και μας το προσφέρει με την σοφία τη δική του, την άνωθεν. Και τι θέλει από εμάς, τι ωραίο που θα είναι και εμείς, αφού μας έχει κάνει βασιλείς και ιερείς του υψίστου, να του προσφέρουμε σαν βασιλιάδες, προς βασιλιά, τι, τα πάντα. Τα πάντα. Τη σκέψη σου, τη ζωή σου, την ψυχή σου, το χρόνο σου, την προσευχή σου, τα υπάρχοντά σου, στην υπηρεσία του Κυρίου. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου. Αμήν, αδερφοί. Σαν βασιλιάς προς βασιλιά. Και ο ορνά, όχι πάλι. Ο Δαβίδ όμως λέει, αποκλείεται. Ακούτε τι λέει. Όχι, αλλά θέλω εξάπαντος αγοράσει από αυτό παρασούδι αντιπληρωμής, διότι δεν θέλω να προσφέρω ολοκαυτώματα εις τον Κύριον το Θεόν μου δωρεάν. Τι ωραία καρδιά, τι ωραίες καρδιές, αδελφοί. Δεν θέλω να προσφέρω εγώ δωρεάν θυσία στον Κύριό μου. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Ξέρετε, το έχετε ακούσει. Παίρνω ξένα κόλυβα και κάνω μνημόσυνο. Ο Κύριος όμως θέλει όταν προσφέρουμε να προσφέρουμε από μας, από τα υπάρχοντά μας, χωρίς τσιγκουνιές, από τη ζωή μας, από αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός, από αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Και ξέρετε, αδερφοί, ό,τι δώσεις στο Χριστό, πολλαπλάσια θα το απολαύσεις. Ως τις αφήσει, το γράφει, δεν το λέω εγώ, πατέρα, μητέρα, χωράφια, αδελφούς, αδελφές, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, εκατονταπλάσια θα λάβεις τη ζωή αυτή. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο ή όχι? Πιστεύεις στο Ευαγγέλιο? Δεν είναι εύκολο να το πιστέψεις. Εκατονταπλάσια θα λάβεις τη ζωή αυτή και ζωή αιώνιων θα κληρονομήσεις που δεν το αξίζεις. Τώρα τι έγινε στον ορνά? Μεγάλη ευλογία. Εις μνημόσυνόν του είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού το όνομά του και μάλιστα με θαυμασμό μιλάει ο Θεός για τον άνθρωπο αυτό. Με θαυμασμό. Και για το αλώνι ο Δαβίδ του προσφέρει 50 σύκλους με το ζόρι, 50 σύκλους αργυρίου από ασίμι. Πολλά λεφτά, πολύ μεγάλη αξία. Περισσότερο από ό,τι άξιζε, θεωρώ εγώ. Βασιλική προσφορά. Και δεν πήρε μόνο αυτά, αλλά πήρε και όλη την περιοχή εκεί, από τον ορνά, όλα τα υπάρχοντά του, με πολύ μεγάλο, το λέει στο χρονικό, με πολλά χρήματα.
Και αυτό τώρα τι το έκανε, το πήρε για τον εαυτό του? Όχι, δεν το έκανε δικό του αλώνι, δεν το έκανε δικό του χωράφι. Το αγόρασε για λογαριασμό του Κυρίου. Δεν έδωσε έπειτα από τα λεφτά των άλλων, δικά του λεφτά έδωσε και το αγόρασε. Και δεν τα έδωσε για τον εαυτό του, είπαμε, αλλά για λογαριασμό του Κυρίου. Και έκανε θυσία και λέει η Γραφή, εξηλαιώθη η γη προς τον Κύριο και εστάθη η πληγή στον Ισραήλ, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι ο τόπος αυτός ήταν πια στη διάθεση του Σολομώντα. Λίγα χρόνια αργότερα, όχι πολλά, λίγα χρόνια αργότερα να οικοδομήσει το Ναό του Θεού. Τι ωραία που εργάζεται ο Θεός, πόσο σοφός είναι. Σοφός. Και την αμαρτία μας και τα λάθη μας, όταν μετανοήσουμε, τα χρησιμοποιεί στο έργο Του και για τη δόξα Του. Αμήν.